Καλησπέρα Έλληνες. Καλησπέρα Συνέλληνα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση που έχει ως στόχο και σκοπό την ένωση όλων των Ελλήνων, ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτή η τεράστια έκπτωση του ανθρωπίνου γένους από τις προδοτικές επιλογές των κυβερνήσεων της Ελλάδος τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια. Σήμερα μετά από πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια ανοχής και το λάθος επιλογών όλων των κυβερνήσεων που περάσαν από τη χώρα μας, που πρόδωσαν και προδίδουν συνεχώς όλους εμάς τους Έλληνες που τους επιτρέψαμε, γιατί εμείς το κάναμε αυτό, δείχνοντας τη μεγαλοπρέπεια που έχει το γένος μας και τους τοποθετήσαμε εκεί ώστε να εξυπηρετούν υποτίθεται τα δικά μας συμφέροντα, κάτι που δεν το πράξανε ποτέ. Όλοι κοιτάξανε δυστυχώς το δικό τους ίδιο όφελος. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αναλάβουμε εμείς οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της χώρας τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Γιατί εμείς θα την πονέσουμε κιόλας. Μέσα στους σκοπούς που έχει το καταστατικό μας, το καταστατικό των τοπικών οργανισμών Ελλήνων Συνέλευσης, θα διαπιστώσετε όταν το αναγνώσετε προσεκτικά ότι αναφέρει εκτός από τα οικονομικά εργαλεία που μας έφερε ο Έλληνας Αρτέμις Σόρας, ότι οτιδήποτε ελληνικό στον πλανήτη μας, όπως ονόματα, περιοχές, ιερά κείμενα, αγιοδοτημένοι χώροι, θέατρα, ναοί και οτιδήποτε είναι ελληνικό, θα προστατευτεί και θα τιμηθεί. Με βάση λοιπόν αυτούς τους σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό των Γραφείων Ελλήνων Συνέλευσης, ήταν αναμενόμενη η άμεση αντίδρασή μας για το όνομα της Μακεδονίας, που τόσα πολλά είπανε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, αλλά δεν είπανε τελικά καμία αλήθεια. Ούτε μπήκαν στην ουσία του πραγματικού θέματος. Διότι αν έπαιρναν θα ήταν υποχρεωμένοι να πούν ότι από το 1959 ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής τότε είχε υπογράψει ΦΕΚ όπου αναφερόταν από τότε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Κάτι που δεν ισχύει βέβαια και το ξέρετε. Διότι η Μακεδονία όπως έχουμε πει είναι Ελλάδα. Δεν είναι ελληνική. Είναι Ελλάδα, όπως είναι η Πάτρα, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Όπως και να έχει, εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης δεν θα ανεχτούμε άλλο βιασμό ούτε στο όνομα της Μακεδονίας, αλλά ούτε πουθενά αλλού. Ετοιμάσαμε με αφορμή αυτό το θέμα τρεις καταγγελίες, με τις οποίες καταγγέλνουμε την προδοτική κυβέρνηση της Ελλάδος στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην UNESCO. Και τους λέμε ότι ως Έλληνες αυτόχθονες συνταγενείς πολίτες διαφωνούμε κάθετα με τις επιλογές της προδοτικής κυβέρνησης και ότι δεν παραδίδουμε ούτε σπιθαμή ελληνική γη, ούτε όνομα, ούτε χωρούμε εθνική κυριαρχία όπως έκαναν αυτές οι προδοτικές κυβερνήσεις με τα μνημόνια που έχουν υπογράψει. Όλοι αυτοί οι μηνυόμενοι για εσχάτη προδοσία, γιατί είναι μηνυόμενοι και το γνωρίζετε, και πρέπει να γνωρίζουν ότι κανένας νόμος τους δεν έχει ισχύ πάνω μας. Έως ότου όλοι αυτοί οι προδότες του έθνους των Ελλήνων δικαστούν και καταδικαστούν, θα έλεγα. Καλούμε λοιπόν όλους τους Έλληνες πολίτες και όλους τους δημότες να κάνουν αυτή την καταγγελία ώστε να σταματήσει όλη αυτή η κατιούσα οδός που οδηγεί μόνο στον αφανισμό του έθνους μας και μας οδηγεί στο χάος. Ήρθε η ώρα όλοι μας να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες ως πολίτες και ως Έλληνες. Να πράξουμε το καθήκον μας και όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, να δώσουμε τα μέγιστα ώστε να ενημερωθούν όλοι και να καταγγείλουν όλη την κυβέρνηση που μας πρόδωσε όλους. Δεν νομίζω να θεωρεί κάποιος ότι αυτός δεν προδόθηκε από αυτές τις κυβερνήσεις. Όλους τους δώσαμε την ευκαιρία να κυβερνήσουν. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν κυβερνήσει, είτε μόνοι τους, είτε μέσα στις κυβερνήσεις, οι πολιτεύσεις και. Και τελικά μας πρόδωσαν όλοι μαζί. Θα διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από την καταγγελία για να νιώσετε κι εσείς τη δύναμη που έχει, ώστε να τη μεταλαμβανεύσετε παντού. Η καταγγελία λοιπόν αναφέρει τα εξής. Αυτή η συγκεκριμένη είναι που θα πάει στο ΟΗΕ. Θα σας πω κάποια αποσπάσματα. Αυτή την παραλαμβάνει η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ και ο εξοχότατος Αντώνιο Κουτέρες.
Πώς ξεκινάει, αφού αναφέρουμε τα στοιχεία μας, είναι πολύ απλά. Το πολύ απλό που γνωρίζουμε όλοι εδώ μέσα. Είμαι αυτόχθον Έλληνης αγενής πολίτης. Είναι κάποιος εδώ που δεν είναι? Δεν είστε όλοι Έλληνες αυτόχθονοι συναγενείς πολίτες? Εφόσον είστε από εδώ. Άπαντες. Άρα δηλώνουμε ποιοι είμαστε. Και επικοινωνούμε μαζί με τον κύριο αυτόν εδώ, που τον έχουν βάλει στον ΟΗΕ, για να κατακρίνουμε τι και να διαμαρτυρηθούμε. Πολύ απλά για την στάση της τρέχουσας ελληνικής κυβέρνησης, η οποία είναι εναντίον μας, αλλά και ολόκληρο του ελληνικού έθνους, εξαφρονεί τη στάση σε σχέση με τι, με την ονοματοδοσία του κράτους των Σκοπίων. Το οποίο έχει πάρα πολλά ονόματα και το γνωρίζουμε, έτσι. Βαρνάσκα το λέγανε οι ίδιοι, υπάρχει αρχαίο όνομα. Λυπούμε, λέει εδώ, γιατί αυτό αναφέρεται προσωπικά στον ελληνικό και θα κλείσω στον ελληνικό για να το καταλάβετε. Λυπούμε να υπό ότι σαν Έλληνα αυτό που ηθαγενής πολίτης θεωρώ εν της πράγμαση ότι η παρούσα ελληνική κυβέρνηση δεν με εκπροσωπεί τόσο στο θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων όσο και ευρύτερα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Διότι η καταγγελία μας δεν εστιάζεται μόνο στο όνομα της Μακεδονίας, αλλά σε όλες αυτές τις αποφάσεις τις προδοτικές που παίρνουν καθημερινά και σκοτώνουν όλο το έθνος μας. Δηλαδή μιλάμε για γενοκτονία. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν αυτές οι καταγγελίες για ένα και μοναδικό λόγο. Για να μπορέσουν να ενημερωθούν αυτοί οι θεσμοί παγκόσμιοι πλέον, ούτως ώστε να μάθουν όλοι τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα. Και να μάθουμε ότι εμείς οι Έλληνες αυτόχθονοι συναγενείς, οι πολίτες, είμαστε κάτι άλλο από την κυβέρνηση την προδοτική. Αυτοί μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Εμείς δεν συμφωνούμε αυτό. Διαφωνούμε και παίρνουμε θέση. Και υπάρχουν νόμοι, όπως υπάρχει για παράδειγμα η διακήρυξη του ΟΗΕ για τους αυτόχθονους πληθυσμούς και άλλοι, οι οποίοι πραγματικά όταν εφαρμοστούν, όλοι αυτοί που είναι μέσα στην Βουλή θα φύγουν νύχτα. Αν είναι δυνατόν στην εποχή μας να βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν να φάνε τα σκουπίδια. Λοιπόν, λέει και άλλα σημαντικά πράγματα μέσα σχετικά με τη συμφωνία που είχαμε, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό, γιατί πραγματικά πρέπει να τη διαβάσετε και να εμπεδώσετε τη λέει για να νιώσετε δυνατοί. Και το καλό είναι να το κάνουμε όλοι. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης για να κάνει αυτή την καταγγελία. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι φιλέλληνες, μπορούν να την κάνουν γιατί ζουν σε αυτή τη χώρα και όλες οι αποφάσεις που παίρνονται, πέρα από το όνομα της Μακεδονίας, από αυτή την κυβέρνηση, αφορούν όλους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν οι καταγγελίες αυτές να γίνουν παντού. Και να τις κάνουν όλοι. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα σας πω μόνο το εξής. Ότι η ένωσή μας είναι η δύναμή μας. Και όταν όλοι μαζί, ως κυρίαρχος λαός που είμαστε, αποφασίσουμε ότι αυτοί που μας κυβερνούν δεν μας κάνουν, πολύ απλά, δεν θα χρειαστεί καν να τους κυνηγήσουν, θα φύγουν μόνοι τους. Παρ' όλα αυτά όμως θα αναλύσουμε κάποια πράγματα. Αυτή ήταν μία κίνηση που έχουμε κάνει τώρα τελευταία με αφορμή το όνομα της Μακεδονίας. Υπάρχουν όμως τα οικονομικά εργαλεία. Υπάρχουν 1.000 πράγματα τα οποία μας ενώνουν και ελάχιστα που μας χωρίζουν. Όσον αφορά τα οικονομικά εργαλεία που αναφέρονται πάλι στο καταστατικό των τοπικών οργανισμών Ελλήνων Συνέλευσης, θα μας αναλύσει ο Δημήτρης ο Αλαμπάνος, ο συνέλληνας που ήρθε από την ΕΣΥ Παλίνης, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όπου θα μας αναλύσει με λεπτομέρειες και άλλα θέματα και στο τέλος μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις για να μπορέσουν να λυθούν όλες οι απορίες, ούτως ώστε σήμερα όσοι φύγετε από εδώ να φύγετε όσο το δυνατόν πιο καλοί γνώστες σε κάποια πράγματα για να μπορείτε να σταθείτε και να ενημερώνετε τον κόσμο καλύτερα. Και για τους ανθρώπους που ήρθαν πρώτη φορά και ακούνε εδώ πέρα να ξέρουν ένα πράγμα. Ότι όλοι μαζί δεν νικηθήκαμε ποτέ. Να το θυμούνται αυτό.